σημερινή συγκέντρωση είναι μια δραστηριότητα από κοινού που κάνουν από κοινού οι Ελληνέ και Παλαιονιά Συντάξεις από το Εργατικό Κέντρο. Και βεβαίως αυτή η συγκέντρωση έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, διότι όχι μόνο η εκπαιδευτική αλλά και ο κορυφαίος φορέας των εργατοϊπάλληλων του νομού και Παλαιονιά Συντάξεις μέρα ψήφισης του νομοσχέδιου για το νέο λύκειο και το νέο ΕΠΑΛ, δίνουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στη χαρτιά και πρέπει να παλέψουμε για μια άλλη παιδεία. Νομίζω ότι έχει μετά τις εξελίξεις και κυρίως μετά την απόφαση που έχουμε από μεριά της ΟΛΜΕ για την απεργία διαρκείας που ξεκινάει από 16 που είναι απεφήμερες επαναλαμβανόμενες και στην οποία πρέπει και εμείς να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις αλλά και να σπάσουμε τον κοινωνικό αυτοματισμό, έχει ουσία και είναι από τα πολύ βασικά ζητήματα να τσακιστεί ο κοινωνικός αυτοματισμός στον οποίο ποντάρει η κυβέρνηση προκειμένου να προωθεί στην πολιτική της. Γι' αυτό νομίζω ότι κυρίως σήμερα, με το δεδομένο αυτό, έχουμε να συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις και ταυτόχρονα να δράσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το εργατικό κέντρο από φορείς καταρχήν ποια είναι που είναι για να μιλήσουν. Σωματείο Οικοδόμου θέλει να μιλήσει. Σωματείο Οικοδόμου. Άλλος. Υδραυλική Σύνδεση Υδραυλικών. Άλλος. Συνάδελφοι, πέστε τώρα όσοι είναι για να φτιάξουμε ένα προγραμματισμό. Υπάρχει άλλος συνάδελφοι που θέλει να μιλήσει. Πρωτοβουλία Πολιτών, ο Στέλιος Ματαράκας. Άλλος. Λοιπόν, ωραία. Επομένως ξεκινάμε. Γιώργο, ρίξε το λόγο. Συνάδελφοι, μετά από το προσκλητήριο αγώνα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία, το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης μαζί με την Ελληνική, στο σημερινό συναντητήριο, καλούν τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες του νησιού και στο νησί και στην υπόλοιπη Ελλάδα να φωνάξουν ένα βροντερό όχι σε αυτό το νομοσχέδιο που πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα που η αστική τάξη, η πλουτοκρατία θέλει να δει στην εργατική τάξη και τα παιδιά της. Επιδιώκουμε τις κειμένες να διαφλώσει την παιδεία να φτιάξουν το νέο σχολείο της αγοράς που θα πετάει γρήγορα τα παιδιά της εργατικής τάξης από την γενική μόρφωση από το λίγο. Τα σκρώνουν για να γίνουν βία το αυριανό φθηνό ευέλικτο προσκυνημένο εργατικό δυναμικό χωρίς εκπαιδευτικά και εργασιακά δικαιώματα. Γρανά στην κυκλοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι ο πυρήνας, η ουσία του νομοσχεδίου. Από αυτή λοιπόν τη σκοπιά, το θέμα αφορά πρώτα και κύρια την εργατική τάξη και όλο το λαό. Και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς. Ποιος είναι συνάδελφοι ο στρατηγικός σχεδιασμός τους, σε συνθήκες οικονομικής και καπιταλιστικής κρίσης, υποτάσσουν το λύκειο στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, στη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της διαφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, που προωθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Το νέο σχολείο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Συνάδελφοι, πρέπει να σημάνει συναγερμός, να το ανατρέψουμε, να το σταματήσουμε. Το κάθε σχολείο να γίνει και το οργάνωση του αγώνα κοινής δράσης γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών. Όλοι μαζί, εργάτες, εργαζόμενοι, υπάλληλοι, εποχιακοί, ξενοχοϊπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί, αγρότες, μαθητές, μια φωνή, μια γροθιά σε κοινή μέτωπο πάλι για να μείνει στα καρδιά των νομοσχέδιων που συγκεκριμένα ή προωθεί.
Στερεία του παιδαγωγική γενική μόρφωση τα παιδιά στην εργατική τάξη. Μετατρέπει το Λύκειο σε ένα τέλειο εξεταστικό κέντρο. Επαναλαμβανόμενες εξετάσεις. Εντείνει τους ταξικούς φραγμούς, τους νέους ταξικούς φραγμούς, αυτοί που υπήρχαν και ακόμη μονή. Θεσμοθετεί τη μαθητεία, τσάπα εργασία, με 9 ευρώ στις επιχειρήσεις και τους προετοιμάζει για δουλειά στη συνέχεια με αυτούς τους όρους. Για δουλειά με αυτούς τους όρους. Όρους σύγχρονη σκλαβιά. Συνάδελφοι, η υπόθεση της μόδας των παιδιών μας, σε τελευταία ανάλυση αφορά εμάς, είναι υπόθεση του λαϊκού κινήματος. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αφήσουν στα νύχια των εκμεταλλευτών τους τη μάθηση των παιδιών τους σε αυτούς που ευθύνονται στο κάτω-κάτω για την καπιταλιστική βαρβαρότητα από τους μέτρους και εκμετάλλευση ανθρώπων από άνθρωπο. Τα μυαλά και τις ψυχές των παιδιών δεν ζουν για απλά ποτέ με στόχο η επόμενη βάρδια της κρατικής τάξης να στηρίξει το καπιταλιστικό σύστημα θωρακίζοντας το να γίνει γρανάζι του μονοπωλίου. Σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει άλματα. Υπάρχει δυνατότητα ήδη στις παραγωγικές δυνάμεις του σήμερα και του αύριο να μορφώνουν τα παιδιά μας ολόκληρα, να έχουν εξασφαλισμένη δουλειά με βάση το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Υπάρχει δυνατότητα τώρα τα παιδιά να αναπληρώνουν στα 18 τους τη βασική γενική μόρφωση μέσα από 9-12 υποχρεωτικό σχολείο και στη συνέχεια να επιλέγουν είτε το δρόμο της επαγγελματικής κατάρτισης είτε το δρόμο για το πανεπιστήμιο. Φυσικά, χωρίς φροντιστήρια, με ίσες ευκαιρίες και εφόδια για το μέλλον τους. Αυτό το σχολείο έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν με επίθετο όχι μόνο το νομοσχέδιο, πρέπει να υπάρχει συνολική ρήξη εφόδια στη σύγκριση, όλη τη γραμμή της αντιλαϊκής πολιτικής. Να γίνουν ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Να ανατραπεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι λοιπόν απαιτούμε πρώτον να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο. Αποκλειστική δημόσια και δωρεάν παιδεία με 12χρονο σχολείο. Όχι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Όχι στο περατικό σύστημα εξετάσεων. Σε γέρ και πάρ. Όχι στα εξαρτητικά ωραία της φωτιστήρια σε παραγωγικές εξετάσεις. Όχι στην τσάμπα εργασία της μαθητείας. Καμία απόλυση. Καμία διαθεσιμότητα. Να επανέλθουν τομείς και ειδικότητες των ΕΚΟΑ και ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν να επιστρέψουν την εκπαιδευτική στην εργασία τους. Όχι στην υπαρχηματοδότηση υγείας, παιδείας, δήμων, έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών εκδοχών για μετέλος όλα τα σχολεία, κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. Όχι στα 25 τμήματα, δωρεάν, μεταφορά των μαθητών, ένα βρήγευμα με τους μαθητές δωρεάν. Φυσικά συνάδελφοι όλα αυτά, όλα αυτά η ικανοποίηση όλων αυτών των αιτημάτων περνάει μόνο μέσα από τις 20 κατά μονοπόλια, με την εξουσία τους. Οι εργαζόμενοι έχουν ένα μόνο δρόμο. Να προχωρήσουμε μια φοβία συστηματική οργάνωση και οργανωμένη πειθαρχία που θα αφαιρεθεί όχι μόνο την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά τη μύτη που δημιουργεί τα μνημόνια και κάνει κόλλα στη ζωή του λαού, την εξουσία των μονοπωλίων. Αυτή η εξουσία δεν είναι πιο δυνατή από το αποφασισμένο και ξέροντα που θέλει να το πάει λαό. Δεν είναι να το τιμεί. Μπορούμε λοιπόν με του αγώνε μα, δυναμώνοντα την ανταγωγή, την αντιθαρχία στι αποφάσει να κερδίσουμε χρόνο και έλεγχο. Κρίκος, ο υπόθεση ταξική αγώνας παντού, να ανανεώσει η οργάνωση των εργαζομένων, να χειραφερθούν οι εργαζόμενοι από την επιρροή της τρίτης εργοδοσίας, να αντιπαλέψουν αντιλήψεις πως κάποιοι άλλοι θα νοιαστούν, να αντιπαλέψουν αντιλήψεις και για αυτούς και από κόμματα του συστήματος και φυσικά τις ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική είναι ο λαός πρωταγωνιστής στον αγώνα για να γίνει κυρίως του πλούτου που παράγει και τη ζωή του φυσικά. Σε αυτό το δρόμο με πατάμε μαζί με το παραγγελματικό αγωνιστικό μέλλον.